Αν και δεν έχω τεχνολογία να τα διορθώσω, να προσθέτω, να ράβω και τα λοιπά, δεν έχω πολλά εργαλεία, αγαπητέ Νίκο Ευαγγελάτε, θα κάνω ένα υστερόγραφο βίντεο όσο αφορά το δίδαγμα του Κυρίου ημών Ιησούς Χριστό μαζί με το πρώτο το πνεύμα όπου θέλει πνί είναι ο έχων ότα ακούιν ακουέτο. Αν θα με φόβο Θεού, αν θα αρχίζουν να μαθηματικοποιούμε τις δύο διαστάσεις τις αυτές φράσεις με αυτές μεγάλα διδάγματα βλέπουμε ενδεχομένως την εθερόβουλο το ανώτερον βούληση όπου θέλει το πνεύμα όπου θέλει πνί και τότε και ότα έχει αυτός που το πνεύμα όπου θέλει πνί. Άρα βασικό είναι το πνεύμα που έρχεται ανώτερο και μόνο το δείγμα τη ο έχουν ότα πώς το λένε ο έχουν ότα ακούει να ακουέτο σε αυτή περίπτωση απλά αναδεικνύει κρυπτογραφεί σταθεροποιεί την κατάσταση τι αυτός ο άνθρωπος απλά ενδέχεται να έχει όταν ακούει. Γιατί το λέω το κάνω αυτή τη σύγκριση. Διότι υπάρχουν μυριάδες ανθρώποι που αν και έχουν μόρφωση υπέροχη, αν και έχουν ανατροφή πνευματική και οικογενειακή και τα λοιπά υπέροχη, ξανά κάνουν λάθη, ουδήσαν λάθος τους και όσο μεγαλύτερος τόσο περισσότερα είναι πιο εκτίθεν περισσότερα εκθέτονται περισσότερα τα λάθη. Άρα σε αυτή περίπτωση το στοιχείο των ότι ο άνθρωπος δεν ακούει και κάνει λάθη, λειτουργεί με αυτή τη κβαντική λανθάνουσα μνήμη, αυτό ενδέχεται να είναι και άλοθη. Δηλαδή, επειδή δεν έρχεται η ώρα να κάνει, όπως σε πολλές περιπτώσεις που ο κύριος Σιμών είπε άφησε, είναι για να πλήρει αυτή η κατάσταση, να πλήρεται αυτό το ρυθέν. Δηλαδή, πολλά πράγματα μπαίνουν όχι σε παθητικό και να είμαστε άνθρωποι μυρολάτρες και να αφήνουμε να μας σέρνει η δυστυχία και τα λοιπά επειδή έτσι χρειάζεται να γίνεται. Υπάρχουν άλλες αγώνες που ενδέχεται να δείχνουν τον δρόμο του Θεού και τον δρόμο δικό μας κοσμικά να προς το καλύτερο, προς πιο πνευματικό και πιο προσεγγισμένο και συμβατό με το κοσμικό θελήματα ή επιθυμίες, όποιος να το πιάσει ο καθένας. Λίγο πολύ αυτό είναι και ένα άλλο που επιθυμώ να πω σε σένα αγαπητέ Νίκο Ευαγγελάτε είναι συγχαρητήρια που στην προηγούμενη συνέντευξη που πήρες τον Βρετανό Ευρωβουλευτή το κάνεις στα ελληνικά και ο τρόπος πως στήριξες πάρα πολλοί παράμετροι για την Ελλάδα πώς του δείξασαν ότι δεν χρειάζεται να ελπίζουν να βγαίνουν την Ελλάδα επειδή θα μας έρθει τουρίστας ένας ευρωβουλευτής, σε καλοδεχούμενο, πολύ όμορφο το είπες, είσαι καλοδεχούμενος, σε εμάς έρχονται μοιριάδες Βρετανοί, Άγγλοι κτλ. Και χωρίς την δραχμή κτλ. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που επιθυμώ ως ιστερόγραφο βίντεο και το τρίτο είναι μέσα στην ανάγκες που έχουμε για μια επίσημη γλώσσα στην
Ευρώπη, Ευρωζώνη, ενδέχεται να είναι πράγματι η ελληνική, επειδή είναι η πιο δομημένη. Εγώ είμαι τελευταίος που μπορώ να αξιολογήσω αυτή την γλώσσα, και επίσης και η πολιτονική ως στοιχείο που ένα από τα βασικότερα εργαλεία που μπορεί να μεταφέρει τη δύναμη της ελληνικής γλώσσης στην Ελλάδα, και εννοείται όχι μόνο επίσημη γλώσσα στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, αλλά και στην Ελλάδα, εφόσον είναι ευλογία Θεού, να μπαίνει ξανά η πολιτονική γραφή, να μπαίνουν ξανά τα πνεύματα κτλ. Επειδή εκεί είναι η μεγαλύτερη τυραννία. Εκεί είναι το μεγαλύτερο στοιχείο. Αυτό ήταν ένα πείραμα από το 82 μέχρι τώρα, να δείχνουν πώς μπορεί να... πόσο εξαρτημένη είναι από ποιότητα της γλώσσας και πόσο εξαρτημένη είναι και πόσο ανάγκη την έχει η Ευρώπη, βασικά η Ευρώπη, να μην λέμε για παγκόσμια γλώσσα, ας περιοριστούμε σε αυτή η γενιά για την Ευρώπη, και να επίσης η Ευρωζώνη, και πόσο ανάγκη το έχει και η Ελλάδα και ο σύγχρονος Έλληνας των λίγων εκατοντάδων λέξεων που έχει στην καθημερινότητα, στο λεξικό δικό του, πόσο αυτό είναι η ανάγκη να έχει την πολιτονική και γραφή κτλ. Ευχαριστώ.